Καλησπέρα, τσεκτεκνά, ο Κώστας εδώ. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing. Ένα unboxing το οποίο περίμενα πώς και πώς να το κάνω. Το πακέτο αυτό που βλέπετε μπροστά σας ήρθε με καθυστέρηση περίπου 2 εβδομάδες λόγω των καραβιών. Επιτέλους έφτασε. Έρχεται από έναν πάρα πολύ καλό φίλο του καναλιού, τον Κώστα Μπούρα από Τυχείο. Πριν από καιρό είχα αναφέρει ότι το PSP Street που είχα ανοίξει και στο κανάλι πολύ παλαιότερα του αδερφού μου χάλασε. Είχα πάρει, αν είχατε δει σε ένα eBay unboxing, να του βάλω διακοπτάκι μέσα για να φορτίζει, αλλά το κατέστρεψα άθελά μου, έβαλα παραπάνω τάση στο κολλητήρι μέσα και έκαψα τη μητρική. Τέλος πάντων, για να μην σας τα πω λόγο, του το έστειλα να το δει, μου λέει δεν γίνεται τίποτα και πάνω στη συζήτηση και στην κουβέντα μου λέει θα σου ετοιμάσω κάτι πολύ καλό και θα σου στείλω. Κάτι το οποίο νομίζω θα σε ξετρελάνει και το έχω εδώ μπροστά μου. Όπως έχετε καταλάβει πάνω κάτω είναι ένα PSP. Αν είναι το ίδιο του κουτιού δεν ξέρω ή όχι, θα το δούμε μαζί. Έφτασε, σας είπα πριν από λίγο. Πάμε να τα ανοίξουμε. Το ωραίο, αν και δεν μου έχει πει πολλά, γιατί ήθελε να το κρατήσει σαν έκπληξη το τι έχει κάνει στο συγκεκριμένο PSP, είναι σίγουρο ότι το έχει πειράξει. Και όταν λέω το έχει πειράξει, δεν εννοώ μόνο ότι το έχει πειράξει από θέμα λειτουργικού, παίζει να το έχει πειράξει και από θέμα hardware. Παίζει να έχει αλλάξει ο τρόπος που φορτίζει, αλλά αυτό δεν είμαι σίγουρος ακόμη. Θα το δούμε μαζί, σας ξαναλέω, γιατί μου έχει κρατήσει μυστικό το τι έχει κάνει στο συγκεκριμένο PSP. Εν τω μεταξύ ήθελα να μου το στείλει χωρίς κάνει ούτε ένα γράμμα και του λέω πες μου τουλάχιστον 2-3 βασικά πράγματα να ξέρω, μην ανοίξω στα τυφλά ρε παιδί μου. Και να και το γράμμα πρώτο. Για να δούμε τι μας γράφει. Γεια σου φίλε μου Κώστα. Ελπίζω να σου αρέσει το PSP που σου έφτιαξα. Χρειάστηκε λίγος χρόνος για να γίνει όπως ήθελα να στο στείλω και να το φτιάξω πολύ προσεκτικά για να μείνεις ευχαριστημένος και εσύ και τα παιδιά που παρακολουθούν το κανάλι σου όπως εγώ. Σου εύχομαι το κανάλι σου να ανέβει και να γίνει από τα καλύτερα στην Ελλάδα. Ελπίζω όλα τα παιδιά να σε στηρίξουν και να βοηθήσουν στη δημοτικότητα του καναλιού. Παιδιά, like, subscribe, να πάμε στο Θεό. Φίλε μου, υγεία και πάντα να εργάζεσαι με τόσο όρεξη όπως ξέρω πολύ καλά ότι κάνεις. Περιεχόμενα του PSP. Custom Red Full Housing με όλα τα πλήκτρα, πορτάκια και τα πάντα. Οθόνη καινούρια με backlight, adapter Pro Duo SSD, 64 GB SD card class 10 high speed, θήκη προστασίας, λουράκι φορτιστής, custom recovery για να μπορέσει να παίξει ISO παιχνίδια PSP ή ακόμη και να εγκαταστήσει emulators για άλλες κονσόλες. Ιστερόγραφο, μην ξεχάσεις να βγάλεις τον άλλον από την οθόνη να δείχνει πιο γαμάτο. Είχε δει ένα του Redmi ήταν που δεν το είχα βγάλει και το έβγαλα πολύ αργά. Οπότε τι έχει αυτό μέσα το πακέτο, όπως ήδη έχετε δει και βλέπετε. Έχουμε ένα PSP το οποίο έχει πειραχτεί η οθόνη, το έχει περαστεί καινούργια οθόνη. Έχει αντάπτορα καρτούλα SSD. Υπάρχει ένας ειδικός αντάπτορας, σας τον δείξω και θα έχω και links από το eBay στην περιγραφή αν θέλετε να το πάρετε. Το οποίο παίρνει την M2 νομίζω αν θυμάμαι καλά και βάζεις μέσα SSD. 64 GB SD card, class 10, high speed, ναι. Θήκη προστασίας, με φορτιστή και λουράκι και custom recovery, wow. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Wow, αυτό είναι το PSP. Αυτό θα το αφήσω στην άκρη, να μην βιαστώ. Έχει και πανάκι μέσα. Να δούμε τα γύρω-γύρω και το καλό στο τέλος. Φορτιστής, είναι ο τρίτος κατά σειρά φορτιστής PSP, ο οποίος είναι με τέτοια μπρίζα, νομίζω αγγλική, δεν είμαι σίγουρος. Χρήσιμος είναι όσο τίποτα. Γενικά ο αδερφός μου έχει μια τάση να τους καίει τους φορτιστές του. Και θήκη. Α, έχει και το κονβέρτορα και τα manual μέσα. Ναι. Πλάκα, εγώ τα manual από το παλιό το έχω. Δεν θυμάμαι. Αυτό εδώ είναι, πάνε στην άκρη, αυτά δεν μας χρειάζονται. Και λουράκι, υπέροχα. Ας το ακουμπήσω λίγο στην άκρη. Και δεύτερο πανάκι. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Λοιπόν, το λουράκι. Να σας δούμε πρώτα τη θήκη. Έλα ρε τώρα. Είναι η δεύτερη hard case Logitech. Την έχετε δει την πρώτη. Σας την έχω δείξει σε ένα PSP που είχα αγοράσει με 40 ευρώ. Wow. Τι λες τώρα. Όπως και να το κάνουμε, εντάξει, αυτές οι θήκες αξίζουν και με το παραπάνω. Πάει εδώ πέρα. Να βάλω και το πανάκι να μην μας ενοχλεί.
PSP 1000 κόκκινο, είναι το πρώτο μοντέλο. Είναι πανέμορφο. Πρώτη φορά βλέπω κόκκινο PSP. Wow, παίζει να είναι ό,τι πιο όμορφο έχω δει. Wow. Αυτό εδώ είναι, να σας το δείξω εδώ. Wow. Παίζει να είναι, να σας το δείξω και εδώ. Παίζει να είναι πανέμορφο. Παίζει να είναι η πιο όμορφη κονσόλα. Πιο όμορφη κονσόλα που έχω δει PSP μέχρι τώρα. Πανέμορφο, πραγματικά πανέμορφο. Να βγάλω και την ταινία. Το προστατευτικό από την οθόνη να δείχνει πιο όμορφο. Καινούρια οθόνη. Είμαι ο πρώτος που τη βγάζει. Wow. Γενικά ο φίλος Κώστας είναι τεχνικός, φτιάχνει διάφορες επισκευές και μου είπε και τα δικά του τα χειμοντάρει όσο δεν πάει. Κάτι διαφορετικό. Από ό,τι βλέπω τα πλήκτρα εδώ είναι όλα κομπλέ. Γύρω γύρω να δούμε τι άλλο έχει. Σίγουρα φορτίζει και από εδώ πάνω από το mini USB. Πέριθλες είναι αυτό. Ξεκινήσουμε, μέσα έχει την καρτούλα. Αυτό εδώ είναι, είναι ο adapter's με την καρτούλα την SD. Το συγκεκριμένο, όπως έχετε καταλάβει, είναι πειραγμένο για να μπορείς να βάζεις ό,τι παιχνίδια θες να κατεβάζεις. Και το ωραίο είναι ότι μπορείς να κατεβάσεις και emulators. Κάτι άλλο είναι φορτιστής του κάτω, για να δούμε εδώ πέρα που παίρνει τα παιχνίδια. Πανέμορφο είναι. Ό,τι και να λέτε είναι πανέμορφο. Και πάμε να το ανοίξουμε. Η οθόνη του, να πω την αλήθεια, έτσι όπως το βλέπω από κοντά, είναι πολύ πιο όμορφη, πολύ πιο φωτεινή. Η μπαταρία έχει ελάχιστη μήνυ μέσα, ελπίζω να μας βγάλει το βίντεο. 58 GB ελεύθερος χώρος. Το μενού του είναι ακριβώς το ίδιο. Έχει και Pro Fast Recovery και Pro Update. Wow. Οπότε τι κάνουμε, από όσο ξέρω, περνάμε παιχνίδια και ISO στην καρτούλα και παίζει. Εντάξει. Και σίγουρα θα βάλω και emulators μέσα. Θέλω να βάλω μερικούς Game Boy emulators και όχι μόνο, γιατί η οθόνη είναι τρομερή και τα παιχνίδια σε τέτοια οθόνη παίζει να είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Wow. Κώστα, τι να πω, ευχαριστώ και με το παραπάνω, φίλε μου. Δηλαδή, το συγκεκριμένο πακέτο είναι δώρο από το Κωστή. Εντάξει, okay. Εγώ ένα PSP του έστειλα για να το δούμε για επισκευή. Δεν μπόρεσε να το διορθώσει τελικά και μου στείλε αυτό πίσω. Πες να είναι ό,τι πιο γαμάτο έχω πιάσει σε PSP. Πανέμορφο, όταν λέω πανέμορφο, πανέμορφο. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κώστας εδώ, Check Tech Now. Πείτε μου τι λέτε, σας αρέσει το χρώμα? Εγώ πιστεύω ότι είναι τρομερό, δηλαδή παίζει να είναι ό,τι πιο όμορφο έχω πιάσει στα χέρια μου μέχρι τώρα. Αυτά από μένα, θα τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας παιδιά.